Υψηλά ποσοστά προκρατήσεων για το τρίμηνο των φώτων, που φτάνουν έως και το 97% σε διαμερίσματα και κατοικίε εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνια μίσθωση, καταγράφονται στους κειμερινούς προορισμούς της χώρας. Παρά τη δραματική αύξηση των κρουσμάτων, τα τρία καλά Κορινθίας καταγράφουν μικρή διαθεσιμότητα, ενώ το κόστο για τρει διανυκτερεύσει κυμαίνεται από 635 ευρώ έω και 1000 ευρώ. Με την ανώτερη τιμή να αφορά ανεξάρτητη μονοκατοικία με δύο υπνοδωμάτια. Υψηλά ποσοστά προκρατήσεων καταγράφονται σχεδόν στο σύνολο των δημοφιλών χειμερινών προορισμό τη χώρα. Στην Αράχοβα αγγίζει το 90%, με το συνολικό κόστο να διαμορφώνεται στα 684 ευρώ για κατοικία 56 τετραγωνικών μέτρων. Στα καλάβρητα, οι υποκρατήσει αγγίζουν το 89% και το κόστος για τρεις διανεξαιρέσεις κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 870 ευρώ. Οι εργατικοί προορισμοί βρίσκονται και τα φετινά θεοφάνεια στις τόπε επιλογές των ταξιδιωτών με τις προκρατήσεις να αγγίζουν το 82% και 96% αντίστοιχα για Βιτίνα και Δημητσάνα. Το κόστος τώρα για τρεις διανεκτερεύσεις κυμαίνεται στα 428 ευρώ για κατοικία 47 τετραγωνικών μέτρων στη Δημητσάνα και στη Βιτίνα από 428 έως 464 ευρώ για κατοικία με δύο υπνοδωμάτια. Η πόλη των Ιωαννίνων αποτελεί παραδοσιακό προορισμό για χειμερινές αποδράσεις τόσο για τους κατοικού του νομού Ετωλακαρνανίας μέσω της Ιωνίας όσο και για του Θεσσαλονίκη μέσω τη Εγνατία. Οι προκρατήσει αγγίζουν το 85% για τι ημέρε των φώτων συγκεντρωτικά στην Αράχοβα το κόστος μίστοσης για τρία βράδια είναι περίπου στα 684 ευρώ, 90% είναι οι προκρατήσεις. Στα Καλάβριτα το κόστος είναι 480-870 ευρώ, 89% οι προκρατήσεις. Στη Δημητσάνα 428 ευρώ, 96% οι προκρατήσεις. Βιτίνα 428-464 ευρώ με 82% προκρατήσεις. Στη Μακρινίτσα 630-710 ευρώ, 87% οι προκρατήσεις. Στην Πορταριά 490 ευρώ, 90% οι προκρατήσεις. Στα τρία 635 σε 635.000 ευρώ με μικρή διαθεσιμότητα.